Και μια και μιλάμε για ηλεκτρικό ρεύμα γενικός και ειδικός, να πούμε ότι ο επόμενος καλεσμένος μας είναι αυτός που όταν ήταν υπουργός ενέργειας είχε σώσει πέρυσι την παρτίδα με την ιστορία του μηχανισμού που έκανε για το ηλεκτρικό ρεύμα και τις επιδοτήσεις, και έτσι γλιτώσαμε τη φετινή χρονιά. Και εκεί που ήταν να πληρώσουμε κάτι 600 και 700 στη ΔΕΗ, ερχόταν 300 ευρώ επιδότηση, 400 ευρώ επιδότηση. 450. Δόξα τω Θεώ και πήγαμε μια χαρά. Ο κύριος Σκρέκας είναι αυτός, ο οποίος τώρα έχει αλλάξει υπουργείο. Τώρα κύριε Σκρέκα, Υπουργέ Ανάπτυξης. Καλημέρα. Υπάρχει περίπτωση. Καλημέρα. Να βαρύνει λίγο παραπάνω το καλάθι του σχολείου. Και του νοικοκυριού. Να βάλετε και κάτι παραπάνω μέσα. Καλημέρα και καλό. Καλημέρα. Έχετε την έξωθεν καλή μαρτυρία από το προηγούμενο Υπουργείο. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει στο ανάπτυξη. Καταρχήν, καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστούμε. Να έχουμε μια καλή σχολική χρονιά, θα πω εγώ, μια και αναφέρεστε στα σχολικά ήδη. Και να πω ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης βεβαίως να αντιμετωπίσει τις τεράστιες πιέσεις που ασκεί ο πληθωρισμός στα νοικοκυριά συνεχίζεται. Και συνεχίζεται και θα είναι μια σκληρή μάχη που θα δώσουμε με ρυθμιστικά μέτρα, με μέτρα στήριξης, οικονομική στήριξη των νοικοκυριών, αλλά και με ελέγχους της αγοράς. Να τα βάλουμε όλα λίγο με τη σειρά. Να τα βάλουμε αφορά... και ένα-ένα να τα δούμε. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την ενίσχυση, το Market Pass πάει μέχρι τέλος του χρόνου. Το Market Pass πάει μέχρι τέλος του Οκτωβρίου, όπως έχει ανακοινωθεί. Ναι, αλλά... 15 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την μεθεπόμενη Παρασκευή, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, 15 Σεπτεμβρίου πάντως, ανοίγει η πλατφόρμα για αυτούς οι οποίοι δεν ήταν δικαιούχοι το προηγούμενο διάστημα. Αυτοί που ήταν δικαιούχοι δεν χρειάζεται να κάνουν εκ νέου αίτηση. Αυτοί που λόγω των οικονομικών, της οικονομικής τους κατάστασης την προηγούμενη χρονιά μπορούν και είναι δικαιούχοι, θα πρέπει να κάνουν αίτηση. Η πλατφόρμα ανοίγει 15 Σεπτεμβρίου. Ρωτάει κάποιος, είναι σημαντική αυτή η μηνιαία ενίσχυση για ένα νοικοκυριό? Θα σας πω ότι καταρχήν δίνουμε τη δυνατότητα σε πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά να είναι δικαιούχοι αυτού του μηνιαίου οικονομικού βοηθήματος. Για μια τετραμελή οικογένεια μπορεί να ξεπεράσει τα 60 ευρώ το μήνα, που σημαίνει ότι αν κάποιος υπολογίσει ότι μπορεί μια οικογένεια τετραμελή να έχει αγορές τροφίμων, επαναλαμβάνω, και όχι μη τροφίμων, που είναι επιπλέον, δηλαδή μόνο για τρόφιμα, αν καταναλώνει περίπου 500 ευρώ το μήνα, με έναν πληθωρισμό της τάξης του 12%, σημαίνει ότι έπρεπε να αυξήσει 60 ευρώ τη δαπάνη του. Ερχόμαστε λοιπόν και καλύπτουμε σχεδόν στο σύνολο το αυξημένο κόστος που προέρχεται από τον πληθωρισμό. Αυτό μέχρι τέλος Οκτωβρίου, επαναλαμβάνω. Ναι, για 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Μετά, δίκαιο Σεπτέμβριος, μετά τι είδε, ξαφνικά όλα θα πέσουν οι τιμές, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα σας πω κάτι. Ναι. Ξέρετε ότι όποτε υπάρχει ανάγκη, εμείς στηρίζουμε, έχουμε αποδείξει 4 χρόνια την προηγούμενη περίοδο και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Άρα, δηλαδή, αν υπάρχει ανάγκη και από 1η Νοεμβρίου, θα συνεχιστεί. Να το πω πιο σωστά. Ναι. Εμείς παρακολουθούμε τον πληθωρισμό. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι το πρόβλημα παραμένει, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια σταδιακή αποκλιμάκωση, την οποία την παρακολουθούμε. Ναι. Αν δούμε ότι υπάρξουν έκτακτες συνθήκες, ο μέσος πληθωρισμός στην Ελλάδα, όπως ανακοινώθηκε εκτές από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ανέρχεται στο 3,4%. Ο γενικός, μειωμένος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στους 4 χαμηλότερες. Είμαστε στις 4 χώρες με το χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Μάλιστα. Αλλά με τις υψηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Όχι. Υπουργέ, εδώ πέρα ο κόσμος διαμαρτύρεται. Ο πληθωρισμός και εμείς εδώ ακριβένουν τα πράγματα. Ο γενικός, όπως είπατε, είναι χαμηλός. Ο πληθωρισμός των τροφίμων πού κυμαίνεται? Θα το δούμε σε λίγες μέρες όπου θα εκδοθούν τα αναλυτικά στοιχεία. Έχουμε τα συνολικά στοιχεία του πληθωρισμού. Μάλιστα. Του γενικού πληθωρισμού, όπως είπατε. Ναι. Όπου εκεί πραγματικά φαίνεται ότι τα μέτρα τα οποία έχει πάρει η κυβέρνηση, ως ένα βαθμό, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, έχουν βοηθήσει στο να έχουμε από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρώπη. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι τα νοικοκυριά δεν έχουν πρόβλημα. Ούτε μπορούμε να βγαίνουμε να πανηγυρίζουμε γι' αυτό. Και δεν πανηγυρίζουμε γι' αυτό. Αντίθετα, τι κάνουμε? Προχωρούμε σε νέα μέτρα. Και θέλω να σας πω δύο λεπτά τι έχουμε σχεδιάσει. Φυσικά, βεβαίως. Έχουμε για παράδειγμα τα σχολικά είδη.
Μάλιστα. Μάλιστα. Γνωρίζετε ότι η οικογένεια, η ελληνική οικογένεια θα πληρώσει αρκετά χρήματα. Πολλά. Τις επόμενες ημέρες, ώστε να στείλει τα παιδιά της στο σχολείο και να έχουν τα απαραίτητα υλικά. Τετράδια, χάρακες, μολύβια, στιγμή ναι. κτλ. Κασετίνες, τσάντες. Όλα αυτά τα οποία χρειάζονται. Τι έχουμε κάνει γι' αυτό. Πρώτον, έχουμε προχωρήσει στο καλάθι του μαθητή, στο καλάθι των μαθητών, όπου δώσαμε τη δυνατότητα σε όλες τις οργανωμένες αλυσίδες, αλλά και στα αυτόνομα, στα ανεξάρτητα καταστήματα βιβλιοπολία, να δημιουργήσουν ένα καλάθι και να προσφέρουν αυτά τα προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές. Δεύτερον, προχωρήσαμε σε συνεννοήσεις με τις μεγάλες αλυσίδες. Έχετε μία εικόνα, κύριε Υπουργέ, για το σχολικό καλάθι, με όλα αυτά που έχει ανάγκη ένας μαθητής και με τις νέες τιμές, πόσο μπορεί, ας πούμε, να γλιτώσει μια οικογένεια? Εγώ θα σας πω ότι ανεξάρτητα του καλαθιού, επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα των ειδών τα οποία περιέχονται στο καλάθι του μαθητή, πήραμε από μία αλυσίδα και θα πάρουμε και από τις υπόλοιπες 800 είδη, 800 διαφορετικά προϊόντα, τα οποία πωλούνται σήμερα πωλήθηκαν και την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μάλιστα. Και στα 800 είδη είδαμε ή ίδιες τιμές με πέρσι ή χαμηλότερες τιμές από πέρσι, έως και 19%. Η μέση μείωση σε όλα τα είδη ξεπερνάει το 7%, φτάνει στο 7,5%. Γιατί όμως έγινε αυτό? Γιατί ζητήσαμε... Κύριε Υπουργέ, πρέπει κάποιος, λέει, όμως να τρέχει από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο. Το θέμα είναι να είναι πιο οργανωμένο αυτό λίγο. Ζητήσαμε από όλα τα σούπερ μάρκετ και τις αλυσίδες σχολικών ειδών και παιχνιδιών που διακινούν το μεγαλύτερο όγκο των αυτών των προϊόντων αυτήν την περίοδο, ναι. όπως είναι τα παιχνιδάδικα και τα λοιπά, τα γνωρίζετε, τις μεγάλες αλυσίδες. Ναι. Βέβαια, γιατί έχουν πολλά σχολικά επίσης. Mm-hmm. Ναι. Όλοι ανταποκρίθηκαν και εκείνο το οποίο ζητήσαμε είναι να έχουμε οι ίδιες ή χαμηλότερες τιμές από πέρσι. Μάλιστα. Αυτό έχει γίνει λοιπόν οργανωμένα. Και αυτό είναι πέρα και πάνω από την ρυθμιστική τους υποχρέωση. Ερώτημα. Να προσφέρουν ακόμα χαμηλότερες τιμές στο καλάθι του μαθητή. Άκουσα σε κάποια ρεπορτάζ χθες προχθές ότι ναι, λέει, υπάρχει το καλάθι του μαθητή, αλλά δεν θα υπάρχει σε αυτό το καλάθι, δεν θα υπάρχουν όλα τα ποιοτικά προϊόντα, θα είναι κατώτερης ποιότητας και άρα θα αναγκαστούν πολλές οικογένειες να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Θα υπάρχουν ποιοτικά προϊόντα στο καλάθι του μαθητή? Και στο καλάθι του μαθητή και στο καλάθι του νοικοκυριού, αυτό που έχει αλλάξει από την προηγούμενη Τετάρτη, από προχθές την Τετάρτη δηλαδή, ναι. που ξεκίνησε ναι. η ισχύ τους, είναι ότι έχουμε επιβάλει να προσδιορίζουν και τουλάχιστον ένα προϊόν επώνυμης ετικέτας. Μέχρι τώρα πραγματικά και στο καλάθι του νοικοκυριού πήγαινε, δηλαδή, και είχε, ας πούμε, μακαρόνια μόνο ιδιωτικής ετικέτας που ήταν φθηνά. Τώρα έχουμε υποχρεώσει, εφόσον η αλυσίδα διαθέτει, γιατί υπάρχουν και αλυσίδες που δεν διαθέτουν σε όλες τις κατηγορίες επώνυμα προϊόντα, ή discount όπως λέμε, ναι. Αλυσίδες. Όσες αλυσίδες λοιπόν διαθέτουν, έχουν την υποχρέωση μαζί με το φθηνότερο προϊόν που μπορεί να είναι ιδιωτικής ετικέτας, να έχουν και τουλάχιστον ένα επώνυμο προϊόν σε μια πολύ χαμηλή τιμή, έτσι ώστε το νοικοκυριό να μπορεί να επιλέξει και ένα επώνυμο προϊόν εφόσον το επιδιώκει. Από εκεί και πέρα. Δεν σταματάμε όμως ούτε μόνο στις συμφωνίες που έχουμε κάνει για χαμηλότερες τιμές σχολικά είδη με τις αλυσίδες, ούτε στο καλάθι των μαθητών ή στο καλάθι του νοικοκυριού, ούτε ακόμα και σε αυτή την οικονομική ενίσχυση στη μηνιαία. Προχωρούμε σε ελέγχους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ελέγχονται, διενεργούμε ελέγχους σε πάνω από 5.000 κωδικούς, πάνω από 5.000 αντικείμενα ελέγχου. Αυτή τη στιγμή διενεργεί η ΔΥΜΕΑ, ώστε να διαπιστώσουμε... Η ΔΥΜΕΑ τι είναι για να το... Η ΔΥΜΕΑ είναι η διπηρησιακή μονάδα ελέγχου αγοράς. Ωραία. Που αναφέρεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης. Μάλιστα. Έχουν επιβάλει τις τελευταίες εβδομάδες, όπως έχετε δει, πολλά και μεγάλα πρόστιμα. 1,4 εκατομμύρια ευρώ σε τρεις αλυσίδες για παραπλανητικές εκτόσεις. Προχθές 140.000 ευρώ σε 9 καταστήματα επίσης για παραπλανητικές εκτόσεις. Και σήμερα που μιλάμε, και βεβαίως πολλά περισσότερα πρόστιμα που έχουν να κάνουν με αγορονομικές διατάξεις, να το πω έτσι, γιατί έχουμε στοχεύσει και έχουμε βάλει ως προτεραιότητα την προστασία της φέτας, του ελληνικού λαδιού και του ελληνικού μελιού. Αυτό είναι κάτι άλλο. Πέρα όμως και πάνω από όλα αυτά, η ΔΥΜΕΑ σήμερα που μιλάμε διενεργεί ελέγχους σε πάνω από 5.000 κωδικούς, είναι σχολικά είδη, είναι τρόφιμα και είναι και μη τρόφιμα,
προϊόντα καθαριστικά και άλλα, δηλαδή προϊόντα καθαρισμού, να το πω έτσι, που χρησιμοποιεί ναι. Ένα νοικοκυριό για την καθημερινή του διαβίωση, ώστε να διαπιστώσουμε αν τηρούν τον νόμο οι προμηθευτές. Που σημαίνει ότι όποιος δεν τηρεί τον νόμο και προσπαθεί να κερδίσει παραπάνω και να έχει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους φέτος από ό,τι είχε το 2021, θα επιβληθεί σκληρό και σκληρή ποινή και αυστηρό πρόστιμο. Να τους ταράξετε στην νομιμότητα. Που κλέβουν τον κόσμο. Όσους κλέβουν τον κόσμο. Στηρίζει την νομιμότητα, κυρία Κοραή, είναι υποχρέωση. Εμείς θα τους ταράξουμε στους ελέγχους, για να το πω πιο σωστά. Κύριε Υπουργέ, και πολύ σωστά κάνατε τους ελέγχους όσον αφορά τις παραπλανητικές εκπτώσεις, να τις συνεχίσετε, διότι το Νοέμβριο, θα μου πείτε, είναι νωρίς ακόμα, αλλά δεν είναι. Έχουμε την Black Friday και δυστυχώς έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια πολύ παραπλανητική έκπτωση. Άρα πολύ καλά κάνετε και πρέπει να συνεχιστούν οι έλεγχοι παντού στις παραπλανητικές εκπτώσεις, διότι πολλοί νομίζουν ότι είμαστε ηλίθιοι και ανεβάζουν την τιμή παραπάνω και την πουλάνε στην κανονική λέγοντας ότι είναι έκπτωση. Νομίζω ότι όλοι έχουν πάρει το μήνυμα, κύριε Τάκη. Ήδη μετά τα πρώτα πρόσημα πραγματικά είδαμε πολλά πράγματα να αλλάζουν στην αγορά. Έτσι. Εγώ θα πω, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω, ότι μπορεί να μην είχαν κατανοήσει και τον νόμο, αλλά από εδώ και πέρα όμως όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι υπάρχει νόμος προστασίας του καταναλωτή από πλασματικές και εικονικές εκπτώσεις έτσι όπως προσδιορίζεται από τις διατάξεις. Τι σημαίνει δηλαδή παραπλανητική έκπτωση, τι σημαίνει μια εικονική έκπτωση, και άρα κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν το γνώριζε. Μάλιστα. Άρα το επόμενο διάστημα θα είναι ακόμα πιο αυστηρή έλεγχη, φυσικά, όχι τώρα δεν είναι, και βεβαίως δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πια για κανένα. Τα πρατήρια καυσίμων συνεχίζουν να κάνουν πάρτι. Τα πρατήρια καυσίμων, όπως είδατε, πολλά αυτό πρόσημα. Χθες, αυτό βλέπω. Και στην Αττική και στην περιφέρεια της Ελλάδος ελέγχουμε καθημερινά. Αυτή τη στιγμή επίσης που συζητούμε υπάρχουν συνεργεία τα οποία βρίσκονται στη Δημαία, τα οποία βρίσκονται στην Κρήτη και σε άλλες τουριστικές περιοχές της χώρας μας και βεβαίως και στην Υπηρετική Ελλάδα, και ελέγχουν αν τηρείται και εκεί ο νόμος για το περιθώριο κέρδους. Επαναλαμβάνω, δεν μπορούν τα προϊόντα τα οποία σήμερα είναι απολύτου ανάγκης για τα νοικοκυριά, για την επιβίωση των νοικοκυριών, δεν μπορεί κανείς να προσπαθήσει να κερδίσει παραπάνω χρήματα και να έχει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από ό,τι είχε το 2021. Αυτό λέει ο νόμος και αυτό εμείς θα προστατεύσουμε. Κύριε Υπουργέ, εδώ βλέπω χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου που μόνο σε μία εταιρεία καυσίμων έχετε βάλει διοικητικά πρόστιμα γύρω στις 140.000 ευρώ. Σωστά? Δεν είναι μία, είναι εννιά. Και σε εδώ, α, είναι νέα. Στην εταιρεία, λέτε, τόσα στην εταιρεία τάντα και σε 12 πρατήρια υγρών καυσίμων. Α, είναι άλλων εταιριών. Ναι, ναι. Είναι συνολικά 12 πρατήρια και μία εταιρεία που πουλάει ήδη αυτοκινήτου. Α, μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, τα βάλατε εσείς αυτά τα λεφτά. Θα τα πάρετε? Ή αρχίζουν οι ενστάσεις επί των ενστάσεων και χάνεται η ιστορία στη μετάφραση? Δίκαιο το ερώτημα. Θα σας πω ότι οι τρεις εταιρείες στις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα του 1,4 εκατομμυρίων ευρώ πλήρωσαν τις πρώτες 20 μέρες για να έχουν και αυτή την έκπτωση που έχουν εφόσον πληρώσουν χωρίς να προσφύγουν στα δικαστήρια το πρόστιμο το οποίο τους έχει επιβληθεί. Μάλιστα. Μετά ξαναπήγατε να δείτε αν συνεχίζουν την παρανομία. Αυτό είναι προφανέστατο. Αυτό είναι αυτονόητο. Μάλιστα. Δεν έχει σταματήσει. Και πρέπει να σας πω το εξής. Ότι οι έλεγχοι πια δεν χρειάζεται να γίνονται επιτόπου με επιτόπου επισκέψεις, γιατί υπάρχουν τα ηλεκτρονικά καταστήματα, τα λεγόμενα e-shops, όπου εκεί έχουμε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που κάθε μέρα αυτόματα συλλέγει τις τιμές και γίνεται αυτόματη σύγκριση και έχουμε ένα αυτοματοποιημένο τρόπο να μας δηλώνει η εφαρμογή ποιοι είναι οι παραβάτες. Άρα είναι πάρα πολύ εύκολος πια ο έλεγχος με τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών και ψηφιακής παρακολούθησης των τιμών μέσα από τα ψηφιακά τους καταστήματα, μέσα από τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα, και άρα δεν μπορούν να ξεφύγουν, γιατί γίνεται καθολικός έλεγχος. Δεν γίνεται δειγματοληπτικός. Άρα οι έλεγχοι που έτσι κι αλλιώς ήταν και ένα αίτημα της αντιπολίτευσης, και όλοι το καταλαβαίναμε ότι η εσχροκέρδεια ανθεί όταν δεν υπάρχουν έλεγχοι, μας λέτε τώρα ότι με την αύξηση των ελέγχων και την συχνότητα των ελέγχων αυτό θα παταχθεί. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, και κάτι άλλο, γιατί την προηγούμενη τετραετία το Υπουργείο Ανάπτυξης ήταν ένα από τα δυνατά υπουργεία της κυβέρνησης και είχε επενδύσει πολύ και η κυβέρνηση στην ανάπτυξη.
Τι καινούριο περιμένουμε να δούμε επί δικής σας υπουργίας το επόμενο διάστημα, διότι η ανάπτυξη συνεχίζει να είναι μια κινητήριος δύναμη και για την οικονομία και για τη χώρα, και πρέπει να είναι. Φυσικά ο πρώτος και βασικός τρόπος να αντιμετωπίσει κάποιος τον πληθωρισμό ή ένα αυξημένο κόστος διαβίωσης δεν είναι άλλος παρά το να εξασφαλίσει υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα για τα νοικοκυριά και τους εργαζομένους, δηλαδή υψηλότερες αμοιβές, υψηλότερους μισθούς, καλύτερες δουλειές. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι αντικείμενο του Υπουργείου Ανάπτυξης και δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Γι' αυτό και εμείς στο Υπουργείο έχουμε εκπονήσει ένα ολιστικό σχέδιο για να πετύχουμε μια ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας μας τα επόμενα χρόνια, το οποίο θα διασφαλίσει ότι θα έχουμε μια ισχυρή κοινωνία, κύριε Τάκη. Τι έχουμε προσδιορίσει? Πρώτον, επενδύσεις στην έρευνα και στην καινοτομία και τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την αγορά και με την μεταποίηση και τη βιομηχανία. Θέλουμε να παράγουμε μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα, τα οποία θα μπορούν να αποφέρουν περισσότερα έσοδα στις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά να τις κάνουν και πιο ανταγωνιστικές σε σχέση με τις ανταγωνίστριες του εξωτερικού. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά κινήτρων, είτε είναι για τη μεταποίηση, είτε είναι για τις μεσαίες, είτε για μικρές επιχειρήσεις, ώστε να προχωρήσουν σε εξυγχρονισμό και να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Επίσης, προχωρούμε σε σημαντική παρέμβαση σε ό,τι αφορά την απλοποίηση, την ψηφιοποίηση και την τυποποίηση των διαδικασιών για να μπορέσει να επιχειρήσει ένας επενδυτής. Για να έρθει λοιπόν, είτε είναι εγχώριος είτε είναι από το εξωτερικό, μέχρι τέλος τετραετίας, ναι, από το γραφείο του κάποιος, από το λάπτοπ να μπορεί να ανοίξει του, μια εταιρεία. Να μπορεί να ανοίξει μια εταιρεία, μπορεί να το κάνει και σήμερα αυτό για το 30% περίπου των δραστηριοτήτων. Ναι. Αυτό θέλουμε να το επεκτείνουμε και να φτάσουμε κοντά στο 100%. Δηλαδή, για οποιαδήποτε επιχείρηση, για οποιαδήποτε βιομηχανία από το λάπτοπ θέλει κάποιος να εκκινήσει, να μπορεί από, ένα, από έναν υπολογιστή να μπορεί να προχωρήσει όλες τις διαδικασίες. Ωραία. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε και το σημαντικότερο απ' όλα, ότι η δικαιοσύνη, η επιτάχυση της δικαιοσύνης. Και είναι λοιπόν είναι το θέμα, διότι εκεί, τι σου λένε οι επενδυτές, αν είναι να έρθω για να μπλεχτώ με το ελληνικό δικαστικό σύστημα που κάνει, γιατί δεν είναι μόνο σε ό,τι αφορά τα ποινικά που βλέπουμε αυτό το ότι γίνεται με τη Χρυσή Αυγή, όλο αυτό το ζούμε γιατί δεν έχει τέλεση δικήση η δίκη της Χρυσής Αυγής και ζούμε όλη αυτή την παράνοια μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Το ίδιο ισχύει και για τα επιχειρηματικά δικαστήρια. Ναι, γιατί αν μπλέξει κανείς στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τελείωσε. Ας το πονάει. Θα φύγει τρέχοντας. Άρα εκεί να περιμένουμε κάποια είδηση. Έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός ότι μία από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησής μας θα είναι η επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και την ανάπτυξη της χώρας μας. Πόσα χρόνια βέβαια το ακούμε αυτό, κύριε Σκρέκα, πόσα χρόνια? Πολλά ακούγαμε για πολλά χρόνια, κύριε Κοραή, αλλά βλέπετε ότι ένα-ένα με τη σειρά όλα μπαίνουν στην τάξη. Καταλαβαίνετε ότι όλα δεν μπορούν να γίνουν ούτε μάλιστα μέσα σε ένα βράδυ, εγώ θα λέγω ότι και σε μία τετραετία. Τώρα, επειδή πρέπει να κλείσουμε, αλλά πρώτα να γνωρίζουμε. Εγώ θέλω το και για τη λαϊκή να ρωτήσω. Ναι. Στη ΔΕΘ, εντάξει, δεν περιμένω τώρα να μας πείτε τις εκπλήξεις του Πρωθυπουργού, αλλά στη ΔΕΘ, όσον αφορά το δικό σας Υπουργείο και μέτρα ανακούφισης, μπορεί να περιμένουμε κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί? Νομίζω ότι το απαντήσατε εσείς, ότι δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να προειδεάσω. Έκπληξη θα έχει το καλάθι του Πρωθυπουργού όσον αφορά το δικό σας Υπουργείο, να το πω, να το ρωτήσω έτσι. Να το πω διαφορετικά. Εγώ δεν μπορώ να σας πω ότι το γνωρίζω αυτό ή όχι. Μάλιστα. Ωραία. Μάλιστα. Εγώ να μιλήσω για το καλάθι της λαϊκής που έχουμε σήμερα και λαϊκή. Εκεί θα συνεχίζεται όλη αυτή η ιστορία και μέχρι πότε θα πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, κύριε Υπουργέ, και θα βλέπω λεμόνια Αργεντινής ή λεμόνια Νότιας Αφρικής. Δηλαδή αυτό με ξεπερνάει, αλήθεια σας το λέω. Ναι, τώρα θέλετε ένα πολύ, πολύ μεγάλο θέμα. Η πραγματικότητα είναι ότι αν θέλουμε να διατηρήσουμε και εκτός εποχής προϊόντα και τρόφιμα τα οποία τα καταναλώνουμε, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να εισάγουμε από περιοχές όπου... Τώρα δεν έχουμε λεμονές. Συγγνώμη, δεν το ξέρω, ρωτάω, γιατί τώρα εγώ είδα χθες λεμόνια Αργεντινής. Τώρα δεν έχουμε εμείς λεμονές. Πάντα υπάρχουν λεμόνια Αργεντινής. Δύο πράγματα σημαίνει ότι
όταν βλέπουμε σαράφια το σούπερ μάρκετ, ένα προϊόν το οποίο έχει σαχθεί. Ή ότι δεν είναι της εποχής στην Ελλάδα, ή ότι δεν παράγουμε αρκετή ποσότητα. Εδώ πρέπει να σας πω και το εξής, ότι έχουμε δυστυχώς την κλιματική κρίση, η οποία καταστρέφει ακόμα πολύ και μέσα στην εποχή τεράστιες ποσότητες προϊόντων, αγροτικών προϊόντων, με αποτέλεσμα και την αύξηση των τιμών, αλλά και την πιθανότητα να έχουμε λείψει σαράφια. Αυτό το πράγμα έρχεται και καλύπτεται με τις εισαγωγές προϊόντων. Με τις τιμές που πουλάει σε ένα αλφα ποσό ο παραγωγός και φτάνει μέχρι και πενταπλάσιο στο σούπερ μάρκετ, αυτή η αλυσίδα. Γιατί ρωτούσαμε αυτό και στον προκάτοχό σας. Ναι, μεν αλλά. Σε αυτό δεν έπαιρνα ποτέ καθαρή απάντηση. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι ελέγχουμε για ό,τι αφορά το μεικτό περιθώριο κέρδους, δηλαδή το πλαφόν στο κέρδος που έχουμε βάλει και τους χονδρεμπόρους, να το πω έτσι, και το χονδρεμπόριο των φρούτων και των οπών οπορεκτυπευτικών προϊόντων. Πρώτον. Δεύτερον. Και κλείνουμε με αυτό, κύριε Υπουργέ. Και κλείνουμε αυτό. Ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα, γιατί το λέμε ότι και στηρίζουμε, η κυβέρνησή μας στηρίζει ενεργά με παρεμβάσεις πρακτικές το συνασπισμό, το συνεταιρισμό των αγροτών, ώστε να μπορούν οι ίδιοι να διαθέτουν και να εμπορεύουν τα προϊόντα τους. Πώς το κάναμε αυτό? Σήμερα, αν ανήκεις σε συνεταιρισμό, έχεις μισό φορολογικό συντελεστή από το αν είσαι ανεξάρτητος αγρότης. Και όλα τα κίνητρα, ή τα περισσότερα από τα κίνητρα, δίνονται κατά προτεραιότητα στους συνεταιρισμένους αγρότες και στις ομάδες παραγωγών. Ωραία. Από εκεί και πέρα, φυσικά ο έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας από εμάς, όπως είπα, με την Δημαία πραγματοποιείται, και βεβαίως η προσπάθεια να παράγουμε περισσότερα προϊόντα για να καλύπτουμε τις εγχώριες ανάγκες, αλλά να εξάγουμε και στο εξωτερικό, συνεχίζεται. Μάλιστα. Και θέλω να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, για να κλείσουμε εδώ πέρα, έχουμε αυξήσει σε αξία την παραγωγή προϊόντων και που καταναλώνουμε, αγροτικών προϊόντων, mm-hmm. στην Ελλάδα, αλλά και που εξάγουμε. Και τις εξαγωγές σε νοπά προϊόντα, σε φρούτα, σε προεκπαιδευτικά, έχουν αυξηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και κάτι πρακτικό, μέχρι πότε θα ισχύει το καλάθι του μαθητή? Όσο το έχουμε ανάγκη. Το επόμενο δίμηνο λοιπόν θα ισχύει, ώστε τελικά να καλύψουμε τις ανάγκες. Το επόμενο δίμηνο. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα ισχύει. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Τουλάχιστον. Έτσι, τώρα από εκεί και πέρα όσο χρειαστεί. Ωραία, καλό είναι αυτό, για να ξέρουν και οι γονείς, μην τρέξουν αυτό. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα ισχύει το καλάθι του μαθητή. Οι γονείς εκ των πραγμάτων θα τρέξουν, γιατί τα σχολεία ξεκινάνε. Ναι, αλλά να το ξέρουν. Να τα παίρνουν και σταδιακά. Ακριβώς, σταδιακά. Γιατί άλλο να ξέρεις ότι θα τελειώσει σε 15 μέρες, άλλο να ξέρεις ότι θα τελειώσει σε 2 μήνες. Ακριβώς, να δεις τον προϋπολογισμό σου. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλό μήνα. Καλημέρα.